Στο κεφάλαιο Βεντέτα στην Κρήτη υπάρχει και το αντίπαλο ΔΕΟΣ. Η ειρηνοποιό δύναμη. Ο σασμό. Ανυφορήσαμε στην Κράνα και στο σπίτι του Βοσκού για να συναντήσουμε τον πατέρα Ανδρέα. Μεσή ο ίδιο, άνθρωπο εμπιστοσύνη και κοινή αποδοχή, έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια πολλέ υποθέσει σασμού στα χέρια του. Ευθύνη βαριά και αποστολή δύσκολη. Πάτερο Σασμός είναι μια μεγάλη υπόθεση για την Κρήτη και μεγάλη ευθύνη. Είστε ένα άνθρωπο που, που κάνει σασμό. Είστε αυτό που λέμε μεσή τη. Είναι όπω το πες, βαριά ευθύνη και δύσκολο φορτίο. Βαρύ γομάρι. Γιατί πρέπει να μπει σε μία διαδικασία να σάσει, να φτιάξει δηλαδή δύο άτομα τα οποία για τον Α ή Β λόγο έχουν έρθει σε μία ρήξη, έχουν τσακωθεί και πρέπει εσύ να είσαι ο δίκαιο. Mm -hmm. Γιατί αν δεν είσαι ο δίκαιο, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του συνανθρώπου σου. Σίγουρα δεν θα τον εμπνεύσει να σου πει τι λεπτομέρειε και τι ακριβώ έχει γίνει, για να τα φέρει σε μια ζυγαριά να ισορροπήσουν. Πώ προσεγγίζει ε, τι δύο πλευρέ, Πώ κάποιο ο οποίο είναι μεσίτης πρέπει να προσεγγίσει τι δύο πλευρέ, ε, για να καταφέρει να, να φέρει και το σασμό, Σίγουρα η προσέγγιση είναι, θέλει μεγάλο αγώνα και θέλει και μεγάλη προσπάθεια. Ε, σίγουρα πάρα πολλοί άνθρωποι στην Κρήτη και ευτυχώ που υπάρχει αυτός ο σασμός που φτιάχνει κάποιες οικογένειες ή κάποιους ανθρώπους και σταματάει εκεί η δουλειά. Γιατί σε ένα σασμό, αν δεν προλάβεις μια κατάσταση και γκρεμιστεί τελείως, δεν φτιάχνει. Ο σασμός είναι ε, κάτι το οποίο γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρξει ένα τέλο ε, σε μία βεντέτα, σε κάτι το οποίο έχει ξεσπάσει σε κάποια ε, περιοχή. Πόσο εύκολο είναι να μιλήσουμε για τον σασμό, γιατί φαντάζομαι ότι αυτός που αναλαμβάνει το ρόλο αυτού που θα τα βρει ανάμεσα στι ε, δύο οικογένειε ε, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στο πώς θα προσεγγίσει το θέμα. Ναι, συνήθω σασμό κάνουν άτομα τα οποία είναι αγαπητά και στη μία οικογένεια και στην άλλη. Ε, πολλές φορέ τα άτομα αυτά. Ε, βρίσκουν ευκαιρίε μέσα από συγκυρίε και καταστάσει. Δηλαδή, μπορεί να τύχει να ερωτευτεί το μέλο τη Α οικογένεια, ένα μέλο τη Β οικογένεια. Οπότε, αυτέ οι συγκυρίε πολλέ φορέ βοηθάνε στο να επέλθει η ειρήνευση μεταξύ των οικογενειών. Άρα και λόγω έρωτα. Ναι, Ακριβώ. Οι περισσότεροι υποτίθεται σασμοί έχουν γίνει λόγω έρωτα με ή χωρί εισαγωγικά. Έχω υπόψη μου βεντέτα της σύγχρονης ιστορίας των Χανίων η οποία εάν δεν είχαν παρέμβει έτσι ψύχρεμοι και σοβαροί και οι άνθρωποι που είχαν επιρροή θα είχε εξελιχθεί πολύ άσχημα και σταμάτησε σχετικά νωρί. Με μια ανθρωποκτονία εκατέρωθαν. Η παράδοση του σασμού και τη εμφυλίωση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Μεσίτης αναλαμβάνει την ιερή υποχρέωση να λήξει μια διένεξη και να σταματήσει το κακό. Εγώ μέχρι σήμερα θυμάμαι πολλά πράγματα που μένουν στην ψυχούλα μου και στην καρδούλα μου και στη σκέψη μου. Είναι πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται ποτέ. Πολλέ φορέ έχω προβληματιστεί κι εγώ σαν άνθρωπο, γιατί πρέπει να μοιράσει δίκαια. Μια φασαρία πρέπει να τη μοιράσει δίκαια, να μην ρίξει τον ένα ή να ρίξει τον άλλο. Και σίγουρα πολλέ φορέ είμαι προβληματισμένο στο τι απάντηση θα δώσω. Γιατί πρώτα το σκέφτεσαι, το βλέπει, το ισορροπεί μέσα σου για να δώσει μια απάντηση, μια λύση αλλά εγώ θα πω κάτι από την εμπειρία μου μέχρι σήμερα. Ο χειρότερο σασμό που μπορεί να γίνει με όλα τα λάθη των μεσητών ή των ανθρώπων που έχουν πράξει αυτά είναι το καλύτερο δικαστήριο. Το Νοέμβριο του 2021, στο κατάστημα κράτηση τη Αγία Χανίων, ο σασμό έγινε πράξη. Με μία βάπτιση. Ένα ξεχωριστό μυστήριο που τελέστηκε μέσα στι φυλακέ, στον ιερό ναό του Αγίου Ονισίμου. Μία επτάχρονη μικρή έγινε η αφορμή για να λήξει η διαμάχη οικογενειών και να μπει τέλο σε ό,τι του χωρίζει. Ένα από του πέντε νονού και ο διευθυντή του καταστήματο κράτηση. Το ότι μέσα στο κατάστημα κράτηση των Χανίων έγινε ένα πραγματικό σασμό, δεν σα κρύβω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία όλων των ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν για να μπορέσει να γίνει αυτή η τόσο ωραία τελετή μέσα στο κατάστημα κράτησης και δεν σας κρύβω ότι έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάρα πολλοί κόσμος από παντού, από Καναδά, από Αυστραλία, από Αμερική για να γνωρίσουν τι ακριβώς κάναμε γιατί όλοι έχουν συνηθίσει τα καταστήματα κράτησης να είναι ένας χώρος ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος για κανέναν. Μέσα από την εμπιστοσύνη που του έδειξα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν ήρθε ένα σωστό αποτέλεσμα και έγινε ο σασμός ο οποίο ένα κοριτσάκι 7 χρονών ήταν αυτό που σηματοδότησε την επόμενη μέρα, το κοριτσάκι των 7 χρονών ήταν αυτό που οραματίστηκε την επόμενη μέρα και δεν σας κρύβουμε όλοι εμείς που συμβάλαμε στο να μπορέσει να βγει σωστά αυτό το αποτέλεσμα, βγάζουμε μόνο χαρά γιατί ενώσαμε δύο οικογένειες. Σίγουρα ο Μεσίδης θα πρέπει να προχωρήσει να δέσει αυτά τα άτομα, mm. να τα φιλέψει, να τα ξανακάνει, να, να νιώσουν μια ζεστασιά απέναντι ο ένας τον άλλο. Και αυτό ολοκληρώνεται με ένα μυστήριο της Εκκλησίας, είτε με μια κουμπαριά, είτε με μια συντεκνιά, είτε ακόμα με ένα λόγο τιμής. Υπάρχει και αυτό το μεσητή. Έχουμε ακόμη ανθρώπους εδώ στην Κρήτη που με ένα λόγο... Που δίνουν τον λόγο του. Έτσι ότι... και, και τον κρατάνε κιόλα. Και τον κρατάνε και σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα χαλάσει ποτέ. Ή πολλέ φορέ είπατε με κάποιο μυστήριο. Έχουμε ακούσει πολλέ φορέ και γίνονται συντεκνιέ, γίνονται κουμπαριέ. Ή ακόμη, ακόμη, έρχεται και ο έρωτας και η αγάπη να δώσουν Ενώ, το τέλος σε περιστατικά. Σίγουρα κάπου θα ολοκληρωθεί και κάπου θα δέσει. Τώρα ο Μεσίτης ακρίνει που δεν είναι καλύτερα και που ταιριάζει καλύτερα και που είναι ταιριαστό το κάθε πράγμα. Δηλαδή αν εγώ έχω κάνει κάτι σε σένα και έχουμε τσακωθεί, πώς θα ξαναφιλέψουμε. Αν σε κάνω σύντεκνό μου και μου σε ένα παιδί είναι ιερό μυστήριο. Αλλά λοιπόν θα σέβεσαι το παιδί μου, θα σέβεσαι κοντά και εμένα θα σέβομαι εγώ εσένα. Θα υπάρχει μία μετάνοια και θα υπάρχει μία φίλεψη το οποίο θα ξεχαστεί με αυτόν τον τρόπο. Μεσίτης είναι υποχρεωμένος να τη σβήσει αυτή τη φωτιά. Άρα ο, ο Μεσίδη ουσιαστικά είναι ο πυροσβέστη. Λοιπόν. Δηλαδή, μπορεί κάποια υπόθεση να έχει περάσει από το δικαστήριο, να έχει νομικά πάρει το δρόμο τη ή υπεύθυνοι να έχουν λογοδοτήσει. Ε, από εκεί και πέρα είναι το κοινωνικό λοιπόν κομμάτι. Ναι. Πώ όλο αυτό θα σβήσει στον περίγυρο στι οικογένειε που έχουν ναι, 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 εμπλακεί, ναι. ναι, ναι. Και πώ εσύ, αν έχει φτάξει κάτι στα δικαστήρια και δεν έχει λυθεί με τον Α ή Β στασμό, πρέπει να δει το αύριο εσύ για να σταματήσει κάτι. Γιατί στην κοινωνία σου θα ζουν αυτά τα άτομα. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με το σασμό η λέξη Βεντέτα μπήκε πιο συχνά στην καθημερινότητά μου γιατί έγινε μέρος της δουλειάς μου. Όμως το καλό είναι ότι εγώ ως καλλιτέχνης ασχολήθηκα περισσότερο με το σασμό παρά με τη Βεντέτα γιατί νομίζω ότι ο σασμός που είναι το αντίθετο της Βεντέτας που είναι το σιάξιμο είναι και η πραγματική έκφραση ενό ε, πραγματικά πολιτισμένου ανθρώπου. Και είναι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Η τέχνη μιλάει για το κακό. Οφείλει να μιλάει για το κακό. Όχι για να το διαφημίζει, αλλά για να το ξορκίζει. Γίνεται καθρέφτη, όπω λέει ο Δημήτρη Λάλο. Ο τηλεοπτικό μαθιό. Ο σκοτεινό τηλεοπτικό ήρωα του σασμού. Η μυθοπλασία είναι εκεί για να μα δείξει. Ε, ίσως πολλές φορές το σκοτάδι έτσι ώστε να αντιληφθούμε περισσότερο το φως. Η μυθοπλασία δεν, είναι, ε, δεν μα δείχνει το κακό για να μα σπρώξει προ αυτό. Αλλά πολλέ φορέ μα το δείχνει το κακό για να μα φωτίσει το αντίθετο. Άλλωστε γι' αυτό και όλοι από τα αρχαιοτά των χρόνων, από τον Κρέοντα ή την Αντιγόνη και όλου του αρχαίου ήρωέ μα από την Ομορφική εποχή, δεν είναι όλοι καλά παιδιά. σα ίσα που βλέπει πολύ σκληρότητα. Αλλά αυτή η σκληρότητα ομηρική εποχη δεν ειναι ολοι καλα παιδια σα ισα που είναι για να υποδείξει την, το αντίθετο κάθε φορά. Άρα η τέχνη οφείλει να μιλήσει και για το κακό. Το ξορκίζει, έτσι, μιλώντα γι' αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Η τέχνη έχει πολλού σκοπού. Ένα από αυτού είναι να γίνεται καθρέφτη. Για να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μα και να ζυγίσουμε ξανά τον εαυτό μα. Βλέποντα κάποιον να πράττει με έναν τρόπο, αναλογιζόμαστε, εγώ θα το έκανα, ή εγώ πώ θα το έκανα, εγώ πώ θα αντιδρούσα. Και μέσα από αυτό η ανθρωπότητα σιγά-σιγά μαθαίνει. Η μυθοπλασία δηλαδή από τότε που λέγαμε ιστορίε γύρω από τι φωτιέ, στην πραγματικότητα αυτό βοήθησαν. Βοήθησαν τον άνθρωπο να ζυγίσει τον εαυτό του χωρί να χρειάζεται να κάνει την πράξη για να ξέρει πόσο κοστίζει. Ε, άρα η τέχνη σίγουρα έχει σκοπό να, να φωτίσει κάτι το οποίο μπορεί να είναι σκοτεινό. Και απ' την άλλη, η τέχνη είναι και ένα σφυρί που ε, διαμορφώνει την, ε, την αντίληψη του κόσμου. Η τέχνη δεν είναι εύκολη, κρύβει προκλήσει. Αλήθεια, πώ προσεγγίζεται ο ρόλο του φωνιά, του ανθρώπου που ξεκινάει τη βεντέτα σε ένα νησί που έχει πονέσει. Για έναν ηθοποιό λοιπόν που γνωρίζει τι σημαίνει βεντέτα για την Κρήτη, για έναν κριτικό ηθοποιό, είναι πιο δύσκολο να προσεγγίσει ένα τέτοιο ρόλο, γνωρίζοντα πόσο έχει στοιχήσει και στο νησί μα η βεντέτα και αυτό ο κύκλο αίματο που μπορεί να ανοίγει ε, μέσα σε οικογένειε. Ναι, και δύσκολο είναι και επικίνδυνο είναι. Και εγώ ήθελα να βρω μια απόλυτη ισορροπία, έτσι ώστε να μπορέσω μέσα από την τέχνη ε, να δώσω σε σένα την απόφαση αν έχω δίκιο ή αν έχω άδικο, αν είναι σωστό αν είναι λάθος, αν είναι μεγαλός αν είναι κακός. Διότι το τεράστιο επικίνδυνο για μένα ήταν, ε, όπως το είπες και νωρίτερα εσύ ίδια, να μιμηθούνε αυτή την παλικαριά, αυτή την αρχοντιά, αυτό το καπεταν ηλική. Να ταυτιστεί ο κόσμο με το δίκιο που νόμιζε εκείνο ότι έχει. Το οποίο και πολλή νέα γενιά από εμά εδώ έχουν ξέρω, ζηλέψει, έχουν μπεγεντήσει, μιμούνται αυτό το καπέτανε ηλική το παλιό. Αλλά το παλιό καπέτανε ηλική ήταν σε κάποιε άλλε εποχέ. Ε, θε να ήταν τουρκοκρατία, θε να ήταν ελευθέρωση τη Κρήτη, θε να ήταν εποχέ εμπόλεμε, θε να ήταν πρώτο ή δεύτερο εποχέ που πεινούσαν οι άνθρωποι, που ήταν ζωρισμένοι. Ε, τώρα πλέον είναι λίγο για μαγιά. Ο σύγχρονο τρόπο απονομή τη δικαιοσύνη δεν συμβαδίζει με την αυτοδικία και μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Η σωστή απονομή τη κρατική δικαιοσύνη είναι από τα πιο ισχυρά αναχώματα απέναντι στην εγκληματικότητα και πολύ περισσότερο σε αυτό που ονομάζεται βεντέτα. Όταν οι θεσμοί που αποδίδουν δικαιοσύνη λειτουργούν και αποδίδουν δικαιοσύνη σε σχέση με κάποιο έγκλημα που έγινε, προφανώ αυτό αποτρέπει ε, την αυτοδικία και όσο αναπτύσσεται η κοινωνία και γίνεται κατά κάποιο τρόπο μεγαλύτερη όσμωση των παραδοσιακών δεσμών οικογένεια με τι σύγχρονε, ε, νομίζω ότι εξαλείφεται η βεντέτα και αναλαμβάνει πια η κρατική δικαιοσύνη να τιμωρήσει τον δράστη του οποιοδήποτε έγκληματο. Είναι πλέον και τα ρεθίσματά μα διαφορετικά, ε, όσο φυσικά ε, μεγαλώνουν και τα παιδιά, ίσω ενδεχομένω έχουν άλλα ερεθίσματα τα οποία είναι πολύ Πιο μακριά από την. Ακριβώ. Και, και το ότι πλέον η δικαιοσύνη είναι αυτή που Ναι, και με την εξέλιξη τη κοινωνία κάτι που δεν το ξέρει πολύς ο πολύ ο κόσμο είναι ότι η κοινωνία, ε, τουλάχιστον ω προ του φόνου, αποβιαιοποιείται. Mm -hmm. Δηλαδή βλέπουμε, α πούμε, στην Ελλάδα μία τάση τα τελευταία δέκα χρόνια μείωση, γενικότερη μείωση των δολοφονιών. Ε, α πούμε, οι δολοφονίε τη δεκαετία του 90 με τι δολοφονίε τη δεκαετία του 2010 και δόθε είμαστε περίπου στο 50%, δηλαδή είμαστε περίπου στι μισέ. Άρα βλέπουμε ότι βελτιώνεται από αυτή την άποψη άποψη η κατάσταση και προφανώς επηρεάζει και όλο το σύστημα της βεντέτας και όλων των αντεκδικήσεων που μπορούν yeah. να έχουν γύρω Υπήρχε κάποτε μια τάση, μέχρι σχετικά πρόσφατα, Διαρκού ε, διαρκούς παρεμβάσεως στον ποινικό κώδικα και στην ποινική δικονομία ε, να γίνουν επικέστερες όλες τις διατάξεις οι οποίες αφορούν το κατηγορούμενο. Είτε λέγεται ποινή, είτε λέγεται προσωρινή κράτηση, είτε έκτιση της ποινή, η φόρον απόλυση, όλα αυτά. Θυμάμαι κάποτε. Και ήταν ο κουβελάκη υπουργό δικαιοσύνη, Πασόκ, ο οποίο έφερε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο μόνο για τον κατηγορούμενο προέβλεπε ας πούμε ε, θετικές, πολύ θετικές διατάξεις όταν υπήρξε μια αντίδραση σο, σοβαρή και από μέρος μου και από μέρος του Μακαρίτου και του Γιάννη ας πούμε ότι τέλο ε, τέλος πάντων δεν είναι μόνο κατηγορούμενος είναι κάποιο άνθρωπο ο οποίος είναι δύο μέτρα κάτω από το χώμα ας πούμε και πρέπει να σκεφτούμε για αυτόν και την οικογένειά του ε, δεν, με τίποτα, δέχτηκε τίποτα και όλα πέρασαν έτσι. Υπήρχε λοιπόν μια περίοδος που οι ευνοϊκέ διατάξει οι οποίε θεσμοθετούνται από τη Βουλή για τον κατηγορούμενο, για τον καταδικαστέντα, ήταν απίστευτε με αποτέλεσμα στην ουσία να εξανεμίζεται η ποινή, η έκθεσή να είναι ένα μικρό μέρο τη και έτσι στην, στην παθούσα οικογένεια έμενε το παράπονο ότι εδώ σκοτώσαν τον άνθρωπό μου και τον βλέπουμε μετά από τρία χρόνια και κυκλοφορεί έξω. Γι' αυτό και τελευταία έγιναν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις ιδιαίτερα στον τρόπο έκθεσης της ποινή, αλλά και στο ύψο των ποινών που προβλέπονται από κάποια σοβαρά δικήματα, που εκτιμώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και δημιουργούν έτσι μία ανάσχεση στην όποια επιθυμία για εκδίκηση. Απ' την άλλη όμως και η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να ισορροπήσει διότι δηλαδή βλέπουμε κοινωνίες όπως είναι στι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που η, η έννοια της οικογένειας δεν είναι τόσο δεμένη όσο στην Ελλάδα. Βλέπουμε περισσότερα εγκλήματα, πιο άγρια εγκλήματα. Πράγματι εδώ μπορεί να συμβαίνουν κάποια πράγματα αλλά δεν, δεν, δεν παρατηρούμε αυτήν την αγριότητα διότι πολλές φορές η οικογένεια εκεί που μπορεί να είναι ε, το το εμπόδιο, εκεί μπορεί να είναι και το βοήθημα. Μία από τις κατακτήσεις που έχουμε στη σύγχρονη εποχή έχει να κάνει με τις προσλαμβάνουσες που έχουμε. Όταν εγώ έχω προσλαμβάνουσες από χίλια δυο μέρη του κόσμου, το διαδίκτυο έχει βοηθήσει σε αυτό, όταν εγώ έχω προσλαμβάνουσες από άλλες νοοτροπίες, ουσιαστικά αυτό που κάνω τι είναι, κάποια πρέπει, άγραφα πρέπει, καταπιεστικά και για μένα των ίδιων που υπάρχουν, τα, 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 τα αρνούμε πλέον, τα αποθώ, με κάποιο τρόπο δεν τα εγκρίνω. Άρα λοιπόν μπαίνω σε μια διαδικασία να υιοθετήσω μια διαφορετική νοοτροπία, τελείω διαφορετική νοοτροπία σε σχέση με αυτήν την οποία είχα μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, ναι, νομίζω ότι ουσιαστικά μία από τι κατακτήσει τη εποχή μα είναι αυτή. Το ότι έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε ε, του ορίζοντές μα, να δυναμώσουμε το εγώ μα και να δυναμώσουμε μια άποψη η οποία άποψη είναι καταπιεστική στη συντριπτική πλειοψηφία και για μας τους του ίδιου. Ε, όλη αυτή η βία, ε, τα όπλα, τα φωνικά ε, δυστυχώ ακόμα πουλάνε. Δυστυχώ ακόμα η ακροματικότητα, η δράση, όλο αυτό δηλαδή πουλάει. Αρέσει στον κόσμο. Ε, για μένα αρχή να αρέσει καλλιτεχνικά. Ε, και όχι να το μιμούμαστε και όχι να ξεπερνάμε αυτή τη λεπτή γραμμή. Με, δεν ξεχνάμε ότι πολλά εγκλήματα γίνανε στο όνομα της αγάπης. Και ακόμα πάλι επειδή μιλώντας για μυθοπλασία, θυμόμαστε τον, ε, του Σέξπιρ, τον Οθέλο, που σκοτώνει την αγαπημένη του για τη ζήλια και πάλι η αγάπη κρύβεται από πίσω, σίγουρα η αγάπη είναι μια κινητήριο δύναμη. Απλά πολλές φορές μπορεί κάποιος να την, να την διαστρεβλώσει μέσα του και να πράξει όχι σύμφωνα με την αγάπη. Αυτό έχει να κάνει ε, από εκεί και πέρα με την παιδεία του καθενός, με την παιδεία όχι μόνο όμως σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, σε πολιτιστικό επίπεδο, και ποια είναι η παιδεία μας και πώς προχωρούμε ως, ε, ως κοινωνία. Βλέπω ότι κρατάτε το, το θετικό ε, στοιχείο μια Κρήτη η οποία πλέον μπορούμε όλοι να το πούμε αυτό είναι υπέρ του σασμού και όχι τη ε, ε, βεντέτα. Ότι πλέον έχουμε εξορκίσει το κακό και ω νησί αλλά και ω χώρα στην πλειοψηφία μα τουλάχιστον έτσι όπω ε, το καταγράφουμε εμεί. Και ότι πλέον ε, ο σασμό είναι εκείνο ο οποίο κυριαρχεί. Τα θετικά συναισθήματα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι διανύουμε την καλύτερη περίοδο τη ανθρωπότητα. Αν σκεφτούμε ποια ήταν η αξία της ζωής πριν 100 χρόνια και δεν μιλάω πριν 1000 χρόνια που η αξία της ζωής δεν ήταν τίποτα. Μιλάω και πριν 100 και πριν 50 χρόνια. Αν αντιληφθείς τα δικαιώματα των γυναικών πριν 50 χρόνια και πώς είναι τώρα. Πιστεύω ότι ε, ζούμε ότι η κοινωνία μας ε, καλυτερεύει. Πάμε προς το καλύτερο. Πιστεύω στον άνθρωπο γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εγκληματίας. Ο άνθρωπος είναι και γιατρός, είναι επιστήμονας, είναι φιλόσοφος. Ε, ο κόσμος προχωράει και προχωράει προς το καλό και πράγματι θέλω να βλέπω το θετικό κομμάτι της πραγματικότητας. Η Βεντέτα για την Κρήτη, ο Γδικιωμός για τη Μάνη, παραμένει ζωντανός, μέχρι και σήμερα. Ένας αρχαίος τρόπος απονομής δικαιοσύνης που στο πέρασμα των χρόνων επιβιώνει, αλλά μεταβάλλεται και μεταλλάσσεται. Από το δίκαιο της οικογένειας και της υπεράσπισης της τιμής, η κοινωνία έχει αναπτύξει πλέον άλλα αντανακλαστικά. Δεν δέχεται την αυτοδικία και δεν την επένει.